sempre fumando, lo scappo di volare. Μετά την παρέμβαση κάποιων ημερών, μας μου έλεγαν και μας ενημέρωναν ότι για να γίνει ένας έλεγχος διαχειριστικός για το έτος 15, και το 15 μιλάμε, και πριν, 2-3 χρόνια, και αν θέλετε να ελεγχθούν όλα τα παραστατικά και κινήσεις άνω των 50 ευρώ, πρέπει. Δεν φτάνει η αμοιβή η οποία έχουμε συμφωνήσει και πρέπει να υπάρξει άλλη διαδικασία. Ζήτησα λοιπόν τότε να καταθέσουμε. Εμείς δεν είπαμε πώς θα το κάνουμε. Στη διοίκηση της ΚΕΔΗ την πρότασή τους και την αμοιβή που ενδεχομένως θα έπρεπε να πάρουν. Επειδή όμως υπήρχε αδυναμία της τότε διοίκησης να περάσει την αρχική σύμβαση στη δικιά τους, ακριβώς γιατί δεν λειτουργούσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΗ, θυμάστε ότι δεν είχε απαρτίες κτλ. Έστειλαν οι άνθρωποι στα γραφεία της ΚΕΔΗ τη νέα τους πρόταση και αναρτήθηκε για αυτά που θα κάναμε με το νέο ποσό στην αρχική από τον κύριο, από τους κυρίους εκεί του γραφείου. Αποτέλεσμα ήταν να εκνευριστούν σε μεγάλο βαθμό, να νομίζουν ότι θέλουν να τους κοροϊδεύσουμε, δηλαδή να κάνουν πολλαπλάσια δουλειά ή αυτοί που εν πάση περιπτώσει είχαν περιγράψει με ένα αρχικό ποσό συμφωνηθέ. Αυτό ήταν ο μόνος λόγος που διαφώνησαν με την επιχείρηση, γιατί δεν μπορούσε να αναστραφεί, γιατί είχε γίνει ανάπτυξη πλέον. Και μπορεί να το θυμηθείτε κάποιοι, θα το δούνε αυτοί που θα το δουν, ότι έγινε ακριβώς την κυριολεξία τέλος του έτους. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό δεν έγινε. Πράγματι υπήρξαν δημοσιεύματα, πράγματι υπήρχαν προβλήματα. Όπως σας είπα πριν, δεν μπορούσαν να κάνουν μια άκρη, τους ζητούσαν στοιχεία από το λογιστήριο, δεν μπορούσαν να μου δώσουν ακριβή κινήσεις, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Διότι υπήρχαν ενταλματοποιημένες δαπάνες που πληρωνόντουσαν και με τον αριθμό της επιταγής και υπήρχαν και πληρωμές οι οποίες δεν είχαν ενταλματοποιηθεί και δεν μπαίνανε μέσα με τέτοια λογική και δεν μπορούσαν να ταυτοποιήσουν πάνω στους λογαριασμούς τα εξέδη της τράπεζας αυτά τα θέλω. Όλη αυτή η καθυστέρηση ήταν σημαντική. Και βέβαια ζήτησα να γίνει ο έλεγχος αφού φύγανε μετά οι κυρωκοτοί εκεί πέρα είχαν ευρεάσει να έρθει ο έλεγχος ο δημοσιονομικός και από τις ελευθερίες δημόσιας διοίκησης.